Ο γνωστό πυγμάχο και ποταθλητή Τάσο Μπερδέση είναι ο άνδρα που δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου στη βάρη από άγνωστου, οι οποίοι το πρωί τη Δευτέρα τον γάζωσαν με Καλάσνικοφ. Ήταν λίγο μετά τι 9 το πρωί, όταν οι εκτελεχτέ χτύπησαν και γάζωσαν με Καλάσνικοφ τον Τάσο Μπερδέση, τον άλλοτε ποταθλητή πυγμάχο που πήγαινε για προπόνηση στον πυγμαχικό όμιλο αιόλο. Το θύμα δεν πρόλαβε να κάνει πολλά μέτρα με το λευκό σμαρ το πάρκαρε κοντά στο αεροσύλλογο και ξεκίνησε να μπει στο κτίριο. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίε τον πλησίασε ένα μαύρο πουλτελέτ τζιπ μάρκας Lexus. Ένας από τους συνεπιβάτες άνοιξε πυρ. Δεκατέσσερις κάλικες από το Καλάσνικοφ τόσους βρήκαν στο σημείο οι αστυνομικοί και ο Τάσος Μπερδέσης πέφτει νεκρός. Ο τρόπο που έγινε η δολοφονία στη Βάρη δείχνει πω οι εκτελεστέ είχαν μελετήσει καλά τι κινήσει του θύματό του. Γνώριζαν πω πήγαινε για προπόνηση ο 39χρονο πυγμάχο και αποφάσισαν να χτυπήσουν νωρί το πρωί, ίσω γιατί θεωρούσαν πω ο στόχο του δεν θα περίμενε επίθεση σε ένα ανοιχτό σημείο πρωί καθημερινή. Δεδομένου πω η δολοφονία του 39χρονου έγινε λίγε ώρε μετά από κίνηση σε πόλια, είναι η τέταρτη μαφιόζικη εκτέλεση του τελευταίου μήνα, οι αρχέ μίλησαν από την πρώτη στιγμή για ξεκαθάριση με μόνο. Σε νέα παρά, όμω, σε νέα παρά, άκουσα πυροβολισμού από πορυβόλαιο. Σαν πορυβόλαιο, ένα θόρυβο. Υπέθεσα όμω ότι μπορεί να δοκιμάζανε κάτι για επειδή είχαν εορτέ δίπλα. Από την πισία, δεν είχαν εορτέ. Ότι δοκιμάζανε να κάναμε για βεγγαλικά, για εορτή. Δεν είδα τίποτα άλλο για να μην ειλικρινίσει. Άκουσα από το θόρυβο. Τον τελευταίο καιρό, ο άτυχο πατρινό πυγμάχο εργαζόταν ω ηματοφύλακα επισήμων και επιχειρηματιών. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τη δολοφονία σάρρωσαν το χώρο για να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο που ενδεχομένω να του οδηγήσει στου δράστε. Πέρα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αναζητούν και υλικό από τι κάμερε ασφαλεία καταστημάτων στην περιοχή ώστε να εξακριβώσουν αν κάποια από αυτέ έχει πιάσει τι κινήσει των δραστών. Ο Τάσου Μπερδέ, θα αναμφισβήτητα, ένα από του καλύτερου Έλληνε πυγμάχου των τελευταίων 20 ετών περίπου και ίσω ο καλύτερο κατηγορία του και σε ραστεχνικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μπορεί να έγινε ευρέω γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο ελληνικό reality επιβίωση survival, ωστόσο το όνομά του είχε απασχολήσει τι δικαστικέ αίθουσε αρκετά χρόνια πριν και συγκεκριμένα από το 2006. Την εποχή δηλαδή που οι ιδιοκτικέ αρχέ τη Πάτρα, έπειτα από απογιγαντιαία επιχείρηση, εξάρθωσαν συμμορία που σκορπούσε τον δρόμο στον κόσμο τη νύχτα, πουλώντα προστασία σε μαγαζιά της Ανάμεσα στα ονόματα που εμπλέκονταν στην περίφημη υπόθεση των πράβων τη Πάτρα, ήταν και το όνομα του Έλληνα πυγμάχου Τάσου Μπερδέση. Από τους 26 κατηγορουμένους αυτής της υπόθεσης, μόνο οι 5 αθώθηκαν ανάμεσά τους και ο Τάσος Σουμπερδέσης. Για τέσσερις μήνες, ο ποταθλητής πυγμαχίας Τάσος Σουμπερδέσης έμεινε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε κατηγορηθεί. Σε δικαστήριο που έγινε με τη βοήθεια του δικηγόρου του Σάκη και Χαγιόγλου, καθώς και με τη δήλωση του υποψήφιου θύματος ότι δεν ήταν ο πατρινός μποξέρ αυτός που ήθελε να τον δολοφονήσει, ο σημαντικό Έλληνα πυγμάχο είχε αθωωωθεί. Όσο ήταν φυγόδικο, έμενε στη Βουλγαρία, ενώ όταν ήταν στην Αθήνα πήγαινε στον Άγιο Κοσμό για προπονήσει. Στη συνέχεια, όμω, είχε αντιμετωπίσει ακόμα μια δυσκολία, αφού κατηγορήθηκε για το θάνατο συναθλητή του. Όμω και για αυτή την υπόθεση είχε αθωωωθεί. Από το 2000 και μετά δεν έχασε ποτέ από Έλληνα αθλητή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα το 2012 στον Ορλ Μίτ 17 στην πατρίδα του την Πάτρα, όπου σε ένα στο γήπεδο και έδειξε εντυπωσιακά τον ξένο αθλητή και ξεκίνησε ένα μεγάλο νικηφόρο σε ή και έτητο, κόντρα σε πολλούς δυνατούς πυγμάχους από όλο τον κόσμο.